Αποχωρούν από τα μπλόκα οι αγρότες της Μαγνησίας, όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, με την επισήμανση παράλληλα ότι συνεχίζουν να διεκδικούν κατά τόπους την επίλυση των προβλημάτων τους. Οι αγρότες προτάσσουν το διάλογο και είναι σε αναμονή για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για τις αρχές Μαρτίου. Αποχωρούμε από τα μπλόκα, όπως ξεκινήσαμε με τους συναδέλφους. Αύριο θα συμμετέχουμε στη παναγροτική, πανεργατική απεργία των εργαζομένων, φοιτητών, συνταξιούχων και όλων των κλάδων. Σαν αγρότες θα πραγματοποιηθεί μηχανοκίνητη πορεία. Σημείο συνάντησης είναι πρώτο στις 8 η ώρα το πρωί στο Καράβωμα, έξω από τη Ζαγορά, ο πρώτος σταθμός. Δεύτερος σταθμός είναι στον Περιφερειακό, στις 10 η ώρα. Και μετά θα συναντηθούμε και θα ενωθούμε τους συναδέλφους στη Λαρίσης, 10 και 4. Και εκεί μετά θα ακολουθήσει η μηχανοκίνητη πορεία και θα καταλήξει στην πλατεία Ελευθερίας και θα ενωθούμε με τα υπόλοιπα στρώματα του συμμάχους που και αυτοί από τη μεριά τους μας στήριξαν και στο μεγάλο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα έμπρακτα με τη στήριξή τους, αλλά και βέβαια και στον μπλόκο μας που ήρθανε και σαν παρουσία αλλά και ενίσχυση πραγματική δίπλα μας και στηρίξαν τα δίκαια αιτήματά μας. Αποχωρούμε από τα μπλόκα, αλλά συνεχίζουμε με άλλες μορφές, οργανωμένα και περιμένουμε βέβαια και από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι συνάδελφοί τους από τον μπλόκο Αλμυρού, με τον εκπρόσωπό τους κύριο Πάντζιο να επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι αύριο θα αποχωρήσουν από τον μπλόκο και οι αγρότες του Αλμυρού. Θα αποχωρήσετε αύριο από τον μπλόκο του Αλμυρού, τέλος σε αυτή τη μορφή κινητοποιήσεων? Ναι, η απόφαση πάρθηκε χτες μετά το κάλεσμα του συναδέλφου αγροτών από τον μπλόκο Ευζώνων, στο οποίο μετήχαμε τον μπλόκο του Αλμυρού, και εδώ να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του Περαστικού Κτέλου Μαγνησίας, τον κύριο Κολυδρή, για τη προσφορά του για να μεταβούμε στο συνεργειακό σταθμό των Ευζώνων. Εκεί αποφασίσαν όλα τα μπλόκα που συμμετείχαν την αποχώρηση των μηχανημάτων του τρακτέρα την Τετάρτη, αλλά συνεχίζουμε γιατί από εβδομάδα θα υπάρχουν διάφορες ομάδες, όχι ομάδες, θα υπάρχουν αγρότες στο οποίο θα συμμετέχουν στο διάλογο που ανοίγει η κυβέρνηση για την καλύτερη κατανομή και δίκη και όσον αφορά το πετρέλαιο και όσον αφορά και για το διάλογο για τη νέα ΚΑΠ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα αποχωρούν από τα μπλόκα? Ναι, ναι, αποχωρούν, αλλά συνεχίζουμε, όπως είπαμε, το διάλογο με την κυβέρνηση. Και θα συμμετέχετε εσείς ως μπλόκο Αλμυρού στη συνάντηση 11 Μαρτίου με τους αγρότες της Θεσσαλίας? Αύριο θα συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο εδώ στην πόλη μας. Για το απεργιακό συλλαλητήριο που θα γίνει για τη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών. Mm-hmm. Και θα πάρθει και απόφαση μετά για το συλλαλητήριο που θα γίνει στο Κιλελέρ. Και θα δούμε και πότε θα έρθει ο κ. Μητσοτάκης να δώσει τις απαντήσεις για το θέμα των πλημμυρών της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα για την Κάρλα. Νομίζω θα είναι 11 Μαρτίου. Ναι, και αν κάποιος σας πει για ποιο λόγο φεύγετε από τα μπλόκα, σας ασκήσει κριτική για αυτό, τι λέτε? Γιατί σε όλους τους αγώνες υπάρχει μια αρχή και τέλος. Όμως γνωρίζετε και κάποια πράγματα και κερδίσαμε. Όχι αυτό το 100% που ζητούσαμε, όπως την επιστροφή πετρελαίου, στην οποία δεν υπήρχε στον προϋπολογισμό του 24, και τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα υπάρχει και κάποια, αν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο μετά τον Ιούνιο, να αυξηθεί και το ποσοστό. Αλλά να δούμε και με το διάλογο πώς αυτό θα συνεχιστεί και το 25-26, δηλαδή τη θεσμοθέτηση. Όσον αφορά το ρεύμα, φτάσαμε στα 9 λεπτά όταν πέρυσι ήταν 16 μέχρι 20. Εντάξει, το αίτημά μας ήταν τα 7. Θα το προσπαθήσουμε να αλλάξει και αυτό. Μάλιστα. Και όσον αφορά για την ΚΑΠ, βλέπετε ότι οι εξελίξεις τρέχουν πανευρωπαϊκά. Το ίδιο έρχεται και για τη χώρα μας. Και το θετικό είναι ότι μάλλον θα μπορούμε να τα εναλλάξουμε και μέσα στο 24 και όχι στην ενδιάμεση στο 25. Αντιπροσωπεία εντωμεταξύ 50 και πλέον αγροτών από τον μπλόκο Αλμυρού μετέβη χθες στο τελωνείο Ευζώνων, όπου μαζί με άλλους συναδέλφους τους προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό.